Γεια σας αρτουράκια! Στη Euro Disney, εκτός από παιχνίδια που κινούνται τρελά, από μεγάλες παρελάσεις με τους αγαπημένους μας ήρωες, χρώματα μουσικές, υπάρχουν και θεματικά κάστρα, πολλά κάστρα. Το κάστρο της Τακτοπούτας. Εδώ βλέπουμε το κάστρο της ωραίας κοιμωμένης και φαντάζομαι ότι κάπου υπάρχει και το κάστρο όπου μένουν οι πεντάμορφοι και το τέρας. Μπορούμε να μετατρέψουμε ένα απλό κουτί στο δικό μας θεματικό κάστρο. Άμπρα κατάμπρα, ψαλίδι ξεκίνα! Το ψαλίδι έφτιαξε τρίγωνους πύργους και πολεμίστρες. Ένας κύκλος θα ανοίξει σαν παράθυρο ή μήπως να γίνει μεγαλύτερο και σαν τετράγωνο. Χρειαζόμαστε και μία πύλη που θα ανοίγει και θα κλείνει. Le matin en patin, le midi en ski, le soir il fait noir. La folie a fait son lit dans les. Και τώρα πρέπει να σκεφτούμε το θέμα μας. Ένα τυρένιο κάστρο. Ένα κάστρο από τυρί. Une nuit de demi-lune, c'est Marco qui les a vus. Il les a tous reconnus. Le matin en patin, le midi en ski, le soir il fait noir. Ζωγράφισα μικρούς κύκλους και μεγάλους με κίτρινο για να θυμίζει τυρί. Les traîneaux, les skis aussi, et qui ne font pas de bruit. Sur les temps qui viennent, qui vont, qui virent, les patins sont sur les temps, les pieds ne sont pas dedans. Τον άλλον τοίχο τον ζωγράφισα διαφορετικά, με μαύρους κύκλους. La folie a fait son lit dans les coteaux de la nuit. Dès que le matin se. Το καλύτερο το άφησα για το τέλος. Το κάστρο έχει δύο πλευρές. Δηλαδή, από τη μία πλευρά μοιάζει με τυρί και από την άλλη με ένα μουσικό κάστρο. Και τώρα που το κάστρο είναι έτοιμο και ο καθένας το έχει φτιάξει όπως το έχει φανταστεί, μπορεί στο χαρτί να ζωγραφίσει τους ήρωες που θέλει να έχει στις ιστορίες του. Μπορεί να θέλει γύρω από το κάστρο να έχει μαϊμούδες ή κροκόδιλους ή δράκους που πετάνε φωτιές ή δράκους που πετάνε λιχουδιές. Μπορεί να θέλει να φτιάξει ένα κάστρο για ρομπότ ή ένα κάστρο για γίγαντες. Οτιδήποτε θέλει το ζωγραφίζει, το κόβει και έχει χάρτινους ήρωες για τις ιστορίες του. Καλό παιχνίδι! Μην ξεχάσετε να βάλετε λίγο μαγεία μέσα. Πολλά φιλιά!